Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Μαθιός και Βασιλική ανησυχούν για τις προθέσεις του εισαγγελέα στο θέμα του Λάζαρου. Χρήστος και Στέλλα εκφράζουν τα συναισθήματά τους και συμφωνούν να το πάνε αργά. Ο Τόλης γνωρίζει τη λεμονιά στην Καλλιόπη που την τσεκάρει να δει περί τίνος πρόκειται. Η Σάντρα τσακώνεται με τον Βαγγέλη που προσπαθεί να την αποτρέψει από το να ξανακυλήσει στον τζόγο, ενώ θυμώνει και με τον Παύλο, που την ρωτάει αν της αρέσει, κάποιος που δεν πρέπει. Θοδώρα και Γιώργος έρχονται πιο κοντά, ενώ Αργυρό και Αστέρης φαίνεται να ξαναβρίσκουν τις ισορροπίες τους. Μία προσδόκητα δυσάρεστη είδηση φτάνει από τις φυλακές που κρατείται η Εύα. Η είδηση του θανάτου της Εύας διαδίδεται σιγά σιγά στο χωρίο, δημιουργώντας ανάμεικτα συναισθήματα. Όσο όλοι αναρωτιούνται πως προκλήθηκε ο θάνατος της Εύας, ένας άνθρωπος μάλλον έχει την απάντηση. Ο καφές με τη Σάντρα δεν εξελίσσεται όπως περίμενε η Αργυρό, και αποφασίζει να λάβει δραστικά μέτρα, τα οποία θα αποκαλύψει σε ένα μόνο άτομο. Ο Χρήστος κάνει έκπληξη στη Στέλλα αλλά της λέει κάτι που την προβληματίζει πολύ. Η Καλλιόπη καταφέρνει να βρει τον Αρουσό και να τον ευχαριστήσει για τα λεφτά που τους έστειλε. Η απάντησή του όμως, είναι κάπως διαφορετική από αυτήν που περίμενε. Και ενώ ο Μαθίος μιλάει για την γιαγιά και το μεγάλο μυστικό του, κάποιος που δεν θα έπρεπε τους ακούει. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.